Ιδιαίτερα επικριτικός και αιχμηρός κατά των πρακτικών της απερχόμενης περιφερειακής αρχής, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Πελοποννήσου Νίκος Γότικας ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις εν ώψη και της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, για την οποία καλεί τους συναδέλφους του να απέχουν. Την ώρα που αρνούνται ο κ. Πατούλης, η κυρία Νικολάκου, η ηγεσία της περιφέρειας, να ενημερώσουν την Οικονομική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο για την πορεία της δακοκτονίας στην Πελοπόννησο, αφού εκατοντάδες χωριά έχουν μείνει εκτός του προγράμματος δακοκτονίας, αφού δεκάδες διαγωνισμοί ή δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη ή έχουν αποβεί άγονοι, δεν κουβεντιάζουν τέτοια, δεν ενημερώνουν, δεν συγκαλούν τα όργανα με τέτοια σοβαρά προβλήματα του Κοσμάκη και ας έχουν δύο φορές καταστραφεί η ελαιοπαραγωγή από το δάκο τα τελευταία χρόνια στην Πελοπόννησο. Συγκαλούν όμως Περιφερειακό Συμβούλιο τη Δευτέρα, 15 Εβδόμου 2019, για να διαθέσουν άλλες 500.000 ευρώ σε τεχνικό σύμβουλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Πελοποννήσου. Ας μας δώσουν πρώτα τα παραδοτέα των προγραμματικών συμβάσεων με την αναπτυξιακή Πελοπόννησος ΑΕ, που τα τελευταία δύο χρόνια έδωσαν 4,5 εκατομμύρια ευρώ για την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να δούμε ποιοι και πόσα πήραν για να συμβουλεύσουν τα έμπειρα στελέχη της περιφέρειας και μετά να ζητούν από πάνω και 500.000 ευρώ. Καλούμε τους περιφερειακούς συμβούλους που σέβονται τον εαυτό τους να μην πάρουν μέρος στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβούλου τη Δευτέρα. Να μην πιάσει απαρτία ο κύριος Στατούλης και ο κύριος Στρατηγάκος για να περάσουν αυτές τις γαφλιότητες και μετά να βρίζουν. Είναι καιρός να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους. Και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, που είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΛΑΕ, της Ανταρσίας, των οικολόγων, αλλά και οι ηγεσίες των κομμάτων, πρώτα και κυρία της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.